Από το 1995 δεν έχουν εισπραχθεί τα τέλη κυκλοφορίας 114.625 αυτοκινήτων. Οι οφειλές αυτές το 2010 κόστησαν στο δημόσιο 19,7 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά την ώρα που έρχονται και άλλες αναπροσαρμογές στα τέλη κυκλοφορίας. Καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, από τον Νοέμβριο τα ειδοποιητήρια θα είναι αυξημένα μεσοσταθμικά 13%. Τα κορόιδα. Μια ζωή τα κορόιδα. Το θέμα των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας έφτασε και στη Βουλή, καθώς ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, κατέθεσε σχετική ερώτηση προς το Οικονομικό Επιτελείο. Παρελθόν θα αποτελέσουν οι πιο πολλές φοροαπαλλαγές με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Για τα υψηλά εισοδήματα εξετάζεται η πλήρης κατάργηση των εκπτώσεων φόρου, ενώ το μέτρο αυτό θα συνδυαστεί πιθανότατα με μειώσεις των συντελεστών του ΦΠΑ. Μαχαίρι σε εκατοντάδες φοροαπαλλαγές περιλαμβάνει το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο φορολογικό σύστημα που θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο και θα ισχύσει από το 2012. Στο στόχαστρο έχουν μπει ιατρικές δαπάνες, νοσήλια, τόκοι στεγαστικών δανείων, ασφαλιστικές εισφορές, ασφάλιστρα, δίδακτρα και ενίκεια. Το Υπουργείο Οικονομικών, για να αυξήσει τα έσοδά του, δεν θα πρέπει να κινηθεί στην κατάργηση των φοροαπαλλαγών, κάτι που θα επιβαραίνει ακόμα περισσότερο τα ήδη εξαθλειωμένα νοικοκυριά, αλλά να κάνει ενέργειες για την πραγματική πάταξη φοροδιαφυγής. Με βάση το ισχύον καθεστώς, από τον φόρο εκπίπτει το 20% αυτών των δαπανών, ενώ το ποσοστό περιορίζεται στο 10% για το υπερβάλλον τμήμα εισοδήματος πάνω από τις 40.000 ευρώ. Επίσης, από μηδενική βάση επανεξετάζεται το πλέγμα των απαλλαγών στη φορολογία ακινήτων και στους έμεσους φόρους, όπως φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ. Δύο είναι τα βασικά σενάρια για το ΦΠΑ. Το ένα προβλέπει μείωση του χαμηλού και του κανονικού συντελεστή κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή από το 13 στο 10% και από το 23 στο 20%, ενώ το δεύτερο σενάριο ενιαίο ΦΠΑ 18% στις πωλήσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι ο υπερβολικός ΦΠΑ θα γίνει μπούμεραγκ και για το ίδιο το κράτος. Πρώτα απ' όλα διέλυσε την κατανάλωση. Ο καταναλωτής φοροαμήνεται, δεν θέλει να πληρώσει 23% ΦΠΑ. Η ενδεχόμενη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ θα επιφέρει μείωση των τιμών των προϊόντων με ταυτόχρονη αύξηση της κατανάλωσης και τόνωση της αγοράς, η οποία αν συνδυαστεί με τους ανάλογους ελέγχους θα επιφέρει αύξηση των εσόδων του κράτους, άρα η μείωση του ΦΠΑ είναι κάτι απαραίτητο. Παράλληλα, το Οικονομικό Επιτελείο προχωρεί στην καθιέρωση νέου τύπου ηλεκτρονικών αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιτιδευματιών. Πολλαπλασιάζονται οι δανειολήπτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για διακανονισμό. Ήδη, τα ειρηνοδικεία έχουν εκδώσει δεκάδες ευνοϊκές αποφάσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, περιορίζοντας κατά πολύ τις οφειλές τους. Το φίλι της ζωής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνουν αποφάσεις των ειρηνοδικείων της χώρας που δικαιώνουν τους δανειολήπτες και υποχρεώνουν τις τράπεζες να διαγράψουν ακόμη και το 50% των απαιτήσεών τους από δάνεια και κάρτες. Ευτυχώς τα δικαστήρια με σειρά αποφάσεών τους δικαίωσαν τους δανειολήπτες, διότι διαφορετικά υπήρχε κίνδυνος να χάσουν τις περιουσίες τους και να καταστραφούν. Περισσότερες από 30 αποφάσεις εκτιμάται ότι έχουν εκδοθεί από τον περασμένο Μάιο, οι οποίες δικαιώνουν πολίτες που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομικό αδιέξοδο και αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. 63χρονοι με χρέη σε 8 τράπεζες από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, μηνιαίο εισόδημα 1.850 ευρώ και μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών, πέτυχε ευνοϊκή απόφαση από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο μείωσε το χρέος της από 202.107 ευρώ σε 36.000 ευρώ. Αφού εκείνη απέδειξε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Τα πρώτα σημάδια, οι πρώτες αποφάσεις, οι οποίες είναι ελάχιστες βέβαια, αλλά βάσει του νόμου δικαιώνουν, θα έλεγα, σε ικανοποιητικό βαθμό τους καταναλωτές, τους οφειλέτες. Ο νομοθέτης αποφασίζει σύμφωνα με τον νόμο για τα προηγούμενα νοικοκυριά. Σε άλλη περίπτωση, το Ειρηνοδικείο Βόλου δικαίωσε άνεργη μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας που πήρε δάνειο 35.000 ευρώ για να ανοίξει επιχείρηση, η οποία όμως δεν πήγε καλά και λίγα χρόνια αργότερα έκλεισε. Οι δικαστές απείλαξαν τη γυναίκα που από τότε εργάζεται περιστασιακά από το 50% του δανείου, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα αποπληρωθεί σε 4 χρόνια με μηνιαία δόση που δεν θα ξεπερνά τα 300 ευρώ. Οι προσφυγές δανειοληπτών στα ειρηνοδικεία ξεπερνούν πλέον τις 7.000 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Δεδομένου ότι στις τράπεζες τα αιτήματα για εξοδικαστικό συμβιβασμό εκτιμάται ότι έχουν φτάσει τις 50 με 60.000 και ελάχιστα μόνο γίνονται δεκτά, θεωρείται βέβαιο ότι από το φθινόπωρο και μετά οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στις δικαστικές αίθουσες.
Μονοκέφαλος για τους οικογενειάρχες είναι η αγορά σχολικών για τα παιδιά τους που σε λίγες μέρες επιστρέφουν στα Θρανία. Αναγκαία για τους περισσότερους γονείς είναι η έρευνα αγοράς, καθώς θέλουν να πετύχουν συμφέρουσες τιμές χωρίς να χαλάσουν και το χατήρι των μικρών που έχουν άποψη βεβαίως για τα αξεσουάρ του σχολείου. Τι θέλετε, τσάντα? Εντάξει, παιδιά, να το σκεφτούμε και πάρουμε άμα είναι. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα χρονιά, γι' αυτό γονείς και μαθητές έχουν ξεκινήσει σαφάρι στην αγορά για την προμήθεια των σχολικών ειδών. Μπορεί το κουδούνι του σχολείου να μην έχει χτυπήσει ακόμα, όμως κάποια άλλη κουδούνα, αυτή των χρεών και των υποχρεώσεων, κάνει τους γονείς φιδωλούς στις αγορές τους, κάνοντάς τους να ψωνίσουν μόνο όσα δεν έχουν. Τα σχολικά μας ήρθαμε να πάρουμε, αλλά έχουμε λίγο μικρά παιδάκια εμείς ακόμα. Το ένα σπάνιο πιαγωγείο, οπότε το παίρνουμε μόνο την τσάντα του. Το κοριτσάκι θα πάει πρώτη δημοτικού. Παίρνουμε τα απαραίτητα γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτά που χρειάζονται. Πήρα για τα εγγόνια μου τις τσάντες τους. Το ένα είναι, θα πάει νηπιαγωγείο, το άλλο θα πάει πρώτη δημοτικού. Αλλά όντως, ναι, είναι... θα ήθελα να τους πάρω περισσότερα, αλλά δεν μπορώ. Τους είπα να δούνε τι τους αρέσει στην επόμενη γιορτή που θα έχουν, να τους το πάρω. Είναι στα 48 ευρώ, όπου τόσο κόστιζε και πέρυσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον 100 ευρώ καλούνται να δαπανίσουν οι γονείς μετά το πρώτο χτύπημα του σχολικού κουδουνιού. Το κονδύλι μπορεί να είναι μεγαλύτερο ανάλογα με τις απαιτήσεις των σχολείων και των φροντιστηρίων. Μοναδική θετική εξέλιξη είναι ότι οι τιμές στα καταστήματα διατηρήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα παρά την αύξηση του ΦΠΑ, ενώ κάποια άλλα πολυκαταστήματα με σχολικά είδη απορροφούν το ΦΠΑ και προχωρούν σε προσφορές. Δίνουμε κάποια κουπονάκια με τσάντες που ξεκινάνε από τα 10 ευρώ. Των 2 και 5 ευρώ κουπονάκια που μπορούν επίσης να τους βοηθήσουν σε κάποιες αγορές που θα κάνουν μετέπειτα. Και γενικότερα προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την στην κρίση που υπάρχει κι εμείς. Τη δυσκολία των γονιών να αγοράσουν ακόμα και τα απαραίτητα για τα παιδιά τους βλέπει καθημερινά και ο κύριος Βαγγέλης που διατηρεί συνοικιακό βιβλιοπωλείο στο Περιστέρι. Η οικονομική κρίση, λέει, η έλλειψη ρευστότητας οδηγεί τους γονείς σε αδιέξοδο. Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις, θα υπάρχει και εδώ μια μείωση αναμφισβήτητα των αγορών. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι πλησιάζουμε προς το τέλος του Αυγούστου και ακόμα οι άνθρωποι ρωτάνε μόνο τιμούλες, ρωτάνε καμιά φορά, αλλά λίγος κόσμος. Οι κασετίνες ξεκινούν από 1,99 για παράδειγμα όπως αυτή είναι εδώ πέρα. Σε 3 βιβλιοπωλεία στο Περιστέρι και στα Σεπόλια εντοπίσαμε μεταξύ άλλων τσάντες από 5 έως 70 ευρώ, τετράδια από 30 λεπτά έως 3,5 ευρώ, σπιράλ τετράδια από 80 λεπτά έως 13 ευρώ, μολύβια από 10 λεπτά έως 6,5 ευρώ, στυλό από 10 λεπτά έως 6,5 ευρώ, διαβήτη από 2,5 ευρώ έως 8,5 ευρώ, σχολικά βοηθήματα από 8 έως 35 ευρώ και τέλος βιβλία ξένων γλωσσών από 20 έως 75 ευρώ. Πάρω μακαρδόρους. Και τι άλλο? Τσάντα. Τι τσάντα πήρες? Μπάρμπις. Μικρά τα παιδάκια σου, μικρά τα βασανάκια σου, αναφέρει η Λαϊκή Ρύση. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις τους. Τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τα παιδιά του δημοτικού, καθώς έχουν να αγοράσουν πέρα από τα σχολικά τους και τα ξενόγλωσσα βιβλία. Αυτά μην το συζητάς, άστο. Δεν τα έχουμε πάρει ακόμη. Αυτά τα βιβλία, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα μας πιάσει ανατριχίλα. Τα παιδιά φαίνεται πως έχουν συνειδητοποιήσει το κύμα της ακρίβειας και δεν έχουν παράλογες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, λέει, ωραία αυτά τα πραγματάκια, αλλά ο μπαμπάς μου φέτος δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Η μαμά μου είπε ότι φέτος δεν θα έχουμε να πάρουμε πολλά πράγματα. Θα πάρεις μία τσάντα, πόσο να κοστίζει, μέχρι πόσα χρήματα θα δώσετε? 50. Αυτό μόνο. Δεν υπάρχουν χρήματα παραπάνω, ε? Όχι. Αν και υπάρχει πρόθεση από την πλευρά των εμπόρων να κρατήσουν σταθερές τις τιμές στα σχολικά, ήδη αυτό το χειμώνα φαίνεται πως για μια οικογένεια το οικονομικό βάρος δεν θα αντέξει και πολύ. Για το λόγο αυτό, με μέτρο, εγκράτεια και πολλή υπομονή θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι περισσότεροι γονείς το τσουνάμι της ακρίβειας που θα πλήξει το πορτοφόλι τους τις επόμενες ημέρες. Στο δημόσιο σύστημα υγείας τρέφονται οι πολίτες γυρίζοντας την πλάτη στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, υποχρεωτικά βέβαια, λόγω της οικονομικής κρίσης. Υπολογίζεται πως ως το τέλος της χρονιάς οι επισκέψεις σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας θα είναι περίπου 1 εκατομμύριο πιο πολλές από πέρσι. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ διαμαρτύρονται για τις μεγάλες ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές.
ρεκόρ επισκεψιμότητας 30% καταγράφεται τον τελευταίο χρόνο στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, καθώς η οικονομική κρίση αναγκάζει τους πολίτες να στραφούν στα δημόσια και σαφώς πιο οικονομικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011 νοσηλεύτηκαν στο ΕΣΥ 90.000 περισσότεροι ασθενείς σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Μηνιαίως, για φέτος έχουμε 193.000 εισαγωγές σε νοσοκομεία, ενώ πέρυσι οι εισαγωγές ήταν 178.000 το μήνα. Το θέμα είναι για την πολιτική ηγεσία ότι πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, ότι αυτή η προσέλευση να μην είναι για λόγους υποχρεωτικούς και λόγους οικονομικής κρίσης, αλλά να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Λόγω της οικονομικής δυσχέρειας, οι πολίτες αναγκάζονται ωστόσο να γυρίσουν την πλάτη στα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων με τις υψηλές αμοιβές ιατρών. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός επισκέψεων στα απογευματινά ιατρία έπεσε στις 38.000 το μήνα το 2011 από 49.000 το μήνα που ήταν το 2010. Εντυπωσιακή όμως είναι και η αύξηση 17% των επισκέψεων στα κέντρα υγείας. Το πρώτο λοιπόν εξάμηνο του 2011 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια επισκέψεις στα κέντρα υγείας, έναντι περίπου 3 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Φιλοδοξία δική μας είναι να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε ποιοτικά αυτά τα μεσαία στρώματα, τα οποία είναι και πιο απαιτητικά, όμως πρέπει να έχουμε και τις κατάλληλες συνθήκες, όπως είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το αναγκαίο προσωπικό. Περισσότεροι ασθενείς στο ΕΣΥ, περισσότερος και ο φόρτος εργασίας για το προσωπικό νοσοκομείων και κέντρων υγείας, που δικαίως διαμαρτύρονται για ελλείψεις σε θέσεις εργαζομένων και σε υποδομές. Γεννιέται όμως ένα ερώτημα προς τον Υπουργό Υγείας. Πώς είναι δυνατόν να μειώνει τα κρεβάτια τα δημόσια, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όταν οι ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του κόσμου αυξάνουν? Αυτό είναι πραγματικά τρελό. Οι περισσότερες ελλείψεις εντοπίζονται σε εργαστήρια και χειρουργία, δεδομένου ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις παρουσιάζουν αύξηση γύρω στο 15%, ενώ εκτελούνται και 2.500 περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις το μήνα. Από την Τρίπολη της Λιβύης ως τα σύνορα με την Τινησία συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό, η αντικαθεστωτική και τον εντοπισμό του Καντάφη. Η ηγεσία του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα για να αναλάβει τα ηνία της εξουσίας, μέσα σε έντονη ανησυχία για την επόμενη μέρα στην πολύπαθη αυτή χώρα. Άγριες οδομαχίες σημειώνονται σε συνοικίες της Τρίπολης, καθώς οι αντικαθεστωτικοί προσπαθούν να κάμψουν και τους τελευταίους θύλακες αντίστασης των δυνάμεων που παραμένουν πιστές στο συνταγματάρχη Καντάφη. Το θρίλερ με την τύχη του μέχρι πρότινος ισχυρού άντρα της Λιβύης συνεχίζεται, καθώς οι πληροφορίες σχετικά με το πιθανό κρυσφύγετό του δεν έχουν επαληθευτεί. Οι αντάρτες φοβούνται πως ο Καντάφη εγκατέλειψε την πρωτεύουσα μέσα από τον υπόγειο λαβύρινθο που ξεκινάει κάτω από το αρχηγείο του στην Μπαμπάλα Ζιζίγια και εκτείνεται σε απόσταση 7 χιλιόμετρων. The rebels are rather dubious that they're going to catch Gaddafi, as one said he would have escaped in his secret tunnels a long time ago. Οι εξεγερθέντες έχουν συλλάβει δεκάδες άντρες που φέρονται να είναι μισθοφόροι του καθεστώτος. Ανησυχία για την επόμενη μέρα στη Λιβύη εκφράζουν πολιτικοί αναλυτές που προειδοποιούν ότι τα περιβόητα χημικά όπλα τα οποία φέρεται να έχει κρύψει ο Καντάφη ενδεχομένως περάσουν στα χέρια μουσουλμάνων εξτρεμιστών. We know that, you know, the majority of the people who are fighting Gaddafi are Muslim extremists. So how the NATO is going to deal with those people after the removal of Colonel Gaddafi, I believe the post-Gaddafi era will be more problematic than the pre-Gaddafi era. NATO know very little about the people who might come to power in Tripoli. Εξαιρετικά δύσκολη όμως είναι και η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας μέσα από τα ερείπια μιας μακροχρόνιας δικτατορίας. Τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν άμεσα περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία του καθεστώτος Καντάφη, τα οποία είχαν παγώσει σε διάφορες χώρες της Δύσης, προκειμένου να ενισχύσουν την ανοικοδόμηση της χώρας. It was the UN which gave legal authority to NATO's bombing campaign during the Libya war. But now that the conflict is dying down, all the talk here is about what comes next, about what role the UN should play in a post-Gaddafi Libya. Τώρα, τον ασύλληπτο πλούτο μέσα στον οποίο ζούσαν ο Καντάφη και τα παιδιά του διαπίστωσαν με τα ίδια τους τα μάτια οι αντάρτες όταν μπήκαν στις βίλες της οικογένειας. Οι επαύλες ξεχύλιζαν από πολυτέλεια με πανάκριβα αυτοαντικείμενα, εντυπωσιακούς κήπους και πισίνες. Και όλα αυτά μόνο λίγα μέτρα μακριά από τις καλύβες των κατοίκων. Εικόνες απόλυτης χλυδής.
χρυσά σαλόνια, πανάκριβη πολυέλαιη, πολυτελή αυτοκίνητα και αγάλματα φτιαγμένα από πολύτιμα μέταλλα. Αυτά αντίκρισαν οι εξεγερμένοι στη Λιβύη όταν εισέβαλαν στα σπίτια της οικογένειας Καντάφη και έμειναν άφωνοι με τον πλούτο του Λίβιου συνταγματάρχη και των παιδιών του. Οι βίλες του Καντάφη σχεδιασμένες με την τελευταία λέξη της μόδας.